Με εντυπωσιακή συμμετοχή εκδοτικών οίκων, συγγραφέων και φορέων του πολιτισμού και των γραμμάτων, ανοίγει τις πύλες του το 37ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης από 1 έως 17 Ιουνίου 2018 στην παραλία του Λευκού Πύργου από το Βασιλικό Θέατρο έως τη στάση Στρατηγίου. Είναι, πιστεύω, μια στιγμή σημαντική αυτή, διότι υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το θεσμό που ξεκινήσαμε το 1982 μαζί με την αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη. Είμαστε αισιόδοξοι ότι και φέτος θα έχουμε μεγάλη επιτυχία, που όλοι σας γνωρίζετε ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται το χώρο, τα βιβλία, τις νέες εκδόσεις, τους αγαπημένους τους συγγραφείς, πάνω από 300-400.000 συμπολίτες μας και όχι μόνο. Το Φεστιβάλ Βιβλίου αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Πνευματικού Μαΐου «Η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης», ένας θεσμός που βρίσκεται δίπλα στους πνευματικούς δημιουργούς, με απότερο στόχο να υποστηρίξει και να αναδείξει το έργο τους. Φέτος, ο Πνευματικός Μάιος είναι αφιερωμένος στον Κωστή Μοσκόφ, 20 χρόνια από το θάνατό του, ενώ το Φεστιβάλ Βιβλίου είναι αφιερωμένο σε έναν από τους μεγαλύτερους ποιητές όλων των εποχών, στον ποιητή του Ερωτόκριτου, Βιτσέντσο Κορνάρο, στο πλαίσιο του 2018 Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του κατά την αναγγελία του 37ου Πανελλήνου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Μπάμπης Μπαρμπουνάκης. Φέτος το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτισμού, που είναι αφιερωμένο στον μεγάλο τροβαδούρο, στον Βιτζέντζιο Κορνάρο, είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ. Και ο Πνευματικός Μάιος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, η πολιτιστική άνοιξη, είναι αφιερωμένη στον αείμνηστο Κωστή Μοσκόφ στα 20 χρόνια από το θάνατό του. Η Εύη Χατζημιχαήλ, υπεύθυνη του πολιτηρίου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, τόνισε από την πλευρά της ότι φέτος η Ελλάδα είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα του βιβλίου, ένας τίτλος που απονέμεται από την UNESCO σε αναγνώριση των προγραμμάτων προώθησης του βιβλίου και της ανάγνωσης. Δράξαμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση. Πρώτον, για το σοβαρότερο λόγο που είπε ήδη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος, ότι ξεκίνησε με τη Μελίνα Μερκούρη, αλλά άρα για μας ο Μιχάλης Κακογιάννης και η Μελίνα Μερκούρη σηματοδοτεί ένα μεγάλο σημείο του ελληνικού κινηματογράφου. Το φετινό φεστιβάλ, επεσήμανε, έχει στόχο να βοηθήσει το βιβλίο και τα βιβλιοπωλεία, ενώ υποστήριξε ότι το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ένας χώρος πολύπλευρος που φιλοξενεί διαφόρων ειδών εκδηλώσεις, στέκεται αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, ενώ αναφέρθηκε και στη μελλοντική διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων, όχι μόνο στο χώρο της παραλίας, αλλά και σε άλλα σημεία της πόλης. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στο Σύνδεσμο αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο τοπικά, αλλά και πέραν από εδώ. Δηλαδή, πολύ ευχάριστα το Ίδρυμα, αλλά και εμείς οι ίδιοι μέσα από το πολιτήριο, θέλουμε να αγκαλιάσουμε δράσεις, είτε βιβλίων, είτε άλλες πολιτιστικές δράσεις, στο δικό μας το χώρο, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το Φεστιβάλ Βιβλίου θα πλαισιώσουν πολλά μουσικά δρόμενα, ενώ τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 2 Ιουνίου στις 8.30 το απόγευμα, στο χώρο της Εξέδρας, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.